ποιότητα των υπηρεσιών outsourcing ως αναγκαίο επιχειρηματικό εργαλείο σήμερα ήταν το κύριο θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρεία Άντους. Η εταιρεία Άντους ξεκίνησε το 2009, απευθυνόμενη σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, με σκοπό να τις βοηθήσει να ενισχύσουν την παρουσία τους στις ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να μπορέσουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό, ο οποίος λόγω της κρίσεως ολοένα και γίνεται πιο άγριος. Τι ακριβώς προσφέρει όμως η εταιρεία Άντους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Της προσφέρουμε μία άρτια δομή από πολιτές merchandisers, οι οποίοι θα επισκέπτονται τα καταστήματα για λογαριασμό της, θα φτιάχνουν τα ράφια για λογαριασμό της, θα τοποθετούν παραγγελίες για λογαριασμό της, υπάρχει επιθεώρηση πωλήσεων, υπάρχει διεύθυνση πωλήσεων, όπου επιτηρούμε την ομάδα των πολιτών μας, υπάρχει back office υποστήριξη, όπου μπορούν να απευθύνονται οι εταιρείες για την καθημερινότητα των λειτουργιών και των διαδικασιών τους, και υπάρχει και η εμπορική διεύθυνση που επιβλέπει όλο αυτό το κομμάτι. Μέσω αυτής της ομάδας μπορούμε να καλύψουμε την επιχείρηση και πανελλαδικά, διότι εκτός από την Αττική έχουμε και άλλες ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην επαρχία. Άρα μια επιχείρηση μπορεί να δουλέψει μαζί μας για να δούμε για λογαριασμό της όλα τα σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα η εταιρεία έχει εισέλθει και σε δύο νέους τομείς προσφέροντας τις υπηρεσίες της. Ο ένας κλάδος είναι του να τοποθετήσουμε εταιρείες στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν μια πληθώρα εταιρεών που δεν είναι στα σούπερ μάρκετ, θέλουν να μπουν, αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο. Εμείς θα αναλάβουμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη διερεύνηση της αγοράς στο εξωτερικό, με το άνοιγμα της αγοράς στο εξωτερικό, με την μορφοποίηση του προϊόντος ώστε να μπορεί να σταθεί στην αγορά του εξωτερικού, με όλες τις marketing ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τελικώς με την τοποθέτηση του προϊόντος για να μπορέσει να τοποθετηθεί και να κάνει πωλήσεις. Τι μπορούν να κάνουν όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δυναμώσουν την θέση τους στην αγορά την ώρα που οι μεγάλες εταιρείες μάχονται για να αυξήσουν τα μερίδια τους? Εκεί λοιπόν επεμβαίνουμε εμείς. Εκεί λοιπόν ενισχύουμε τη μικρή επιχείρηση ώστε τουλάχιστον να έχει παρουσία στα καταστήματα. Μέσα επίσης από τις προωθητικές ενέργειες που βοηθάμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν και επίσης αναλαμβάνουμε να τις κάνουμε εμείς για λογαριασμό τους, μαθαίνουν οι καταναλωτές το προϊόν τους καλύτερα. Άρα διασφαλίζουμε την παρουσία τους στα ράφια, τη σωστή παρουσία στα ράφια, διασφαλίζουμε ότι δεν θα τους πειράξει στα ράφια κανείς ανταγωνιστής, διασφαλίζουμε ότι έχουν παρουσία και κάλυψη σε όλη την Ελλάδα και τους βοηθάμε να προωθήσουν τα προϊόντα τους περαιτέρω μέσα στο κατάστημα να τα γνωρίσει ο καταναλωτής. Σύμφωνα με τον κύριο Λουκέρη, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Άντους είναι η αποκλειστικότητα συνεργασίας που προσφέρει στους πελάτες της, καθώς και το σταθερό μηνιαίο κόστος των υπηρεσιών της. Η δικιά μας η προσέγγιση είναι να τους παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες σε πάρα πολύ οικονομικό κόστος. Ποιο είναι αυτό το κόστος? Το κόστος ενός μόλις πολιτή. Μία εταιρεία για να δραστηριοποιηθεί στην αγορά θέλει έναν πολιτή. Αναπόφευκτα. Το κόστος λοιπόν αυτό του ατόμου μας το δίνει εμάς και δουλεύουμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία όλοι και καλύπτουμε όλη την περιφέρεια Αττικής. Αντίστοιχο είναι το κόστος για τη Βόρεια Ελλάδα και αντίστοιχο είναι το κόστος για τη Λυπή Χερσαία Ελλάδα. Ένα βασικό σημείο που θέλω να τονίσω επίσης είναι ότι δεν αναλαμβάνουμε ανταγωνίστριες εταιρείες. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, διότι δίνουμε πολύ δύναμη στο να αυξήσουμε την παρουσία των πελατών μας στα ράφια. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ανταγωνιστικές εταιρείες, διότι ποιον θα προωθήσουμε και ποιον θα αφήσουμε πίσω. Η Άντους έχει μηδενικό δανεισμό, ενώ μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται εταιρείες όπως η McCain, η Κριτών Άρτος, η Βιολάντα και η Μπέκ Ελλάς. Στόχος της για την επόμενη διετία είναι να επεκταθεί και στην νησιωτική Ελλάδα. Εκτός από την χερσαία Ελλάδα, στο άμεσο μέλλον η πρόβλεψη της εταιρείας είναι να επεκταθεί και σε νησιά. Η Κρήτη αποτελεί βασική προϋπόθεση και πρώτο μέλημα, διότι πλέον και με τις εξαγορές που έχουν γίνει σε διάφορες αλυσίδες έχει αποκτήσει μια σημαντικότητα. Αλλά υπάρχουν και άλλα νησιά όπως είναι τα Εφτάνησα και ο Αργοσαρονικός, όπου λόγω της θέσεώς τους τραβάνε πολύ κοινό, πολύ κόσμο και μάλιστα νησιά όπως ας πούμε οι Σπέτσες ή οτιδήποτε έχουν κοινό όλο το χρόνο.
Και υπάρχουν και κάποια μεγάλα νησιά σε άλλα, όπως Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου αυτά θα είναι και το τελικό στάδιο για να μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Όταν η εγκληματικότητα αυξάνεται, αυξάνεται η ανασφάλεια των πολιτών, οι οποίοι αναζητούν λύσεις προκειμένου να προστατέψουν τους ίδιους αλλά και τις περιουσίες τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το 2016 καταγράφηκαν 81 ανθρωποκτονίες και 132 απόπειρες ανθρωποκτονίας, 816 ληστείες σε οικίες και 23.420 κλοπές, 214 ληστείες σε καταστήματα και 9.191 κλοπές, 127 ληστείες σε σούπερ μάρκετ, 31 ληστείες σε πρακτορία ΟΠΑΠ, 105 ληστείες σε περίπτερα και 14 ληστείες σε τράπεζες. Όπως θα δούμε τα τελευταία χρόνια και με το capital control και τα μνημόνια και την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει, πάρα πολλές επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν αναγκαστεί να χρήματα τα οποία μπορεί να χάνε στην άκρη σε κάποια σέντουγια ή οπουδήποτε και δεν εμπιστεύονται το τραπεζικό σύστημα να τα φυλάσσουν στο σπίτι τους ή στην επιχείρηση. Και έχουμε παρατηρήσει να υπάρχουν ένοπλες εισβολές για να πάρουν τα χρήματα που υπάρχουν και τα χρηματοδιότητα. Και ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχουμε θύματα. Και αυτό είναι το ευτύχημα γιατί τα υπόλοιπα διορθώνονται. Αλλά πρέπει να προστατέψουμε και αυτά τα οποία έχουμε. Η αξία της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ακολούθησε ανωδική πορεία την περίοδο 1999-2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 17,5%. Ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε αρκετά τη διετία 2009-2010. Από το 2011 έως το 2014 η αγορά ήταν συνεχώς πτωτική με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 7,4%. Το 2015 η αρνητική πορεία φαίνεται ότι ανακόπηκε. Παρότι παρατηρείται αύξηση την φετινή χρονιά, αυτή είναι συγκρατημένη και όλοι αναζητούν προϊόντα τα οποία είναι οικονομικά. Τα πιο εμπορικά προϊόντα ασφαλείας για ιδιώτες θα έλεγα ότι στις μέρες μας είναι τα πιο οικονομικά. Αναφορικά βέβαια με τους μεγάλους οργανισμούς, πιο εμπορικά προϊόντα είναι οι κάθετες εξειδικευμένες λύσεις, οι οποίες σχεδιάζονται για συγκεκριμένους κινδύνους σε ένα όμως περιβάλλον ύφεσης, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαρκούς μείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες ασφαλείας επενδύουν σημαντικά στην τεχνολογία, αναπτύσσοντας διαρκώς τις υπηρεσίες τους. Είναι ένας κλάδος στον οποίο οι νέες τεχνολογίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τι νέα προϊόντα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά? Παρότι υπάρχουν νέα προϊόντα, όπως για παράδειγμα drones που αναμένεται σύντομα να χρησιμοποιηθούν για βιντεοσκόπηση μεγάλων περιοχών, εκεί που νομίζω αξίζει να σταθούμε είναι στο ότι αναβαθμίζονται σημαντικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι δυνατότητες των παραδοσιακών προϊόντων ασφαλείας. Για παράδειγμα, μέσα σε λίγα χρόνια η ανάλυση των εικονοληπτών, των καμερών δηλαδή, που χρησιμοποιούνται σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, έχει εκτοξευθεί από το 1 στα 20 MP. Σημαντικό εργαλείο που έχει στην διάθεσή της η εταιρεία Σκορπιός είναι ο μηχανισμός εκτόξευσης καπνού. Τα μηχανήματα καπνού, όταν δώσουν στην αερίμωση κάποιες ζώνες, είναι μηχανήματα καπνού αμπούλες, έχουν καπνό μες στο χώρο, ο οποίος είναι αυλαδής, πιστοποιούν ότι κάνει ζημιά και καταστέλει οτιδήποτε όποιος πάει να μπει, θα σηκώσει, θα φύγει και ασφαλίζει το χώρο του πελάτη χωρίς να προλάβει άλλος να κάνει κάτι. Είναι το πιο αποτελεσματικό. Λύσεις υπάρχουν αρκετές και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Άλλες είναι οικονομικές, άλλες στοιχίζουν παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, το κλειδί είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην σωστή εταιρεία. Ο δρόμος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας περνάει σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση των οικογενειακών επιχειρήσεων. Η σημασία αλλά και η επιβίωσή τους βρέθηκαν στο μικροσκόπιο του 3ου Family Business Forum που διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά η KPMG. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικές, γιατί όχι μόνο αποτελούν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, αλλά απασχολούν το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων και παράγουν τον περισσότερο πλούτο σε όλη την γη. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Ενδεχομένως δεν και εδώ που είμαστε και μια χώρα που έχουμε έφεση στις οικογενειακές επιχειρήσεις να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Αν κανείς το σκεφτεί, το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων θα έλεγα εγώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι οικογενειακές.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα του βαρόμετρου των οικογενειακών επιχειρήσεων μιας έρευνας που διεξάγει η KPMG. Το βαρόμετρο το οποίο αναφέρθηκες είναι μια πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η KPMG τα τελευταία 5 χρόνια μαζί με το European Family Business Association, που είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, και που με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε κάθε χρόνο ότι όλο και περισσότερες Έλληνες επιχειρηματίες απαντάνε και συμμετέχουν. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και τις διαφορές των πώς αισθάνονται οι Έλληνες επιχειρηματίες σε σχέση με τους Ευρωπαίους, για να συγκρίνουμε τις διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη? Ναι, υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις. Καταρχήν στο πώς εκτιμούν το μέλλον. Οι Έλληνες ήταν λίγο πιο απεσιόδοξοι και είδαμε ορισμένα παραδείγματα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της KPMG και να κατεβάσει όλα τα βαρόμετρα για να έχει μια πρωτογενή έτσι πληροφορία. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο και στον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα δυνατά χαρτιά που διαθέτει η χώρα μας. Τον τουρισμό, στον οποίο η ρακοκοκαλιά είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Θυμίζω ότι ο ΣΕΤ έχει πάνω από 50.000 επιχειρήσεις μέλη, με 400.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου 8 αναεπιχείρηση. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ήδη έχει ξεκινήσει η θερινή σεζόν. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μένουμε σε εκτιμήσεις που είχαμε κάνει από το Φεβρουάριο μήνα για 28 εκατομμύρια αφίξεις και για 14,2 με 14,5 δις ευρώ έσοδα, μια ανάκαμψη των εσόδων στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Μία από τις μακροβιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι η γερμανική εταιρεία κεραμικών Willroy & Boch, με την ιστορία της να ξεκινά αρκετούς αιώνες πιο πριν και πιο συγκεκριμένα το 1748. Υπάρχει άραγε κάποιο μυστικό πίσω από τη μακραίωνη παρουσία της? First of all, you should try to avoid secrets, because that's the first source for disharmony in a family. So one recommendation I would always give is you have to sit down and you have to talk. You have to listen to your father or eventually to your mother, depending on who runs the company, eventually your uncle or your grandfather. And once you have sat down and listened to them, you will have the right also to talk to them. So eventually, if both sides have talked about the issues that they are strong about, then you can come up with a conclusion of how to solve the problem. Κρίσιμη περίοδος για κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι η στιγμή της μετάβασης από τη μία γενιά στην άλλη. The most common problems family businesses face during succession are, first, it's conflict among the generations. Second, it's that the previous generation is not willing to let go. And third, it's that the next generation does not have the capability and the abilities and the willingness to take over the business. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV. Ήρθαμε για γλυκό στα σερμπέτια στο ψηρί, στην επιχείρηση που μας γλυκαίνει εδώ και 20 χρόνια. Σιροπιαστά, cheesecake, μπανανάτο είναι μόνο μερικά από τα γλυκά που παρασκευάζει η Μαρία Κατσικάρη, συνεχίζοντας όλα όσα ξεκίνησαν οι γονείς της το 1997. Τα σερμπέτια είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και όλα ξεκίνησαν από εσάς πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια ο σύζυγος είχε τη φαϊνή ιδέα. Εκείνος έστησε το χώρο όλο αυτό με τη διακόσμηση και τα λοιπά και εγώ με το θέμα των γλυκών ασχολήθηκα. Και στη συνέχεια η Μαρία. Πείτε μας κάτι το οποίο ίσως πολύς ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Τι σημαίνει σερμπέτια? Σερμπέτια λοιπόν προέρχεται αυτή η λέξη από την τουρκική λέξη σερμπέτ, που είναι είδος γλυκού ποτού. Έχει επικρατήσει ότι είναι πολύ γλυκό να είναι σερμπέτι. Επομένως τα σερμπέτια είναι τα γλυκά μας και μεταφορικά είναι και τα ερωτόλογα, τα φιλιά.
Εδώ στα σερμπέτια παρασκευάζονται όλα τα γλυκά, τουλάχιστον 60 είδη γλυκών. Από τα πιο δημοφιλή είναι το γλυκό της αγάπης. Έχουμε το γλυκό της αγάπης, που γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ γνωστοί. Είναι μία σοκολατόπιτα. Πολλοί θα μας τη ζητήσουν του πάθους, του έρωτα. Έχουμε ακούσει πολλά. Άλλοτε θα πούνε το love cake. Όλα όμως αυτά συνενούν σε ένα γλυκό. Συμπυκνώνονται σε ένα γλυκό. Είναι το γλυκό της αγάπης που το σερβίρουμε με ζεστή σος σοκολάτας πραλίνας. Εκτός από τη διακόσμηση και τις γενναίες μερίδες, άλλο ένα χαρακτηριστικό του μαγαζιού αποτελεί η αυλή των ευχών. Φτιάξαμε λοιπόν αυτήν εδώ την αυλή όπου ο καθένας μπορεί να αφήσει τη σκέψη του. Δεν είναι απαραίτητο η σκέψη αυτή να αφορά εμάς. Μπορεί να αφορά τον ίδιο, το μυστικό του, κάτι. Στα 20 χρόνια της λειτουργίας του, οι δυσκολίες ήταν αρκετές, κυρίως εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, σήμερα τα σερμπέτια διαθέτουν μεγαλύτερο χώρο και απασχολούν συνολικά 15 άτομα. Η Μαρία, ωστόσο, περνάει τον περισσότερο χρόνο στο σύγχρονο εργαστήριο όπου παρασκευάζονται όλα τα γλυκά. Η Παρασκευή, λοιπόν, ξεκινά από τις 5 ώρα το πρωί, από τα ξημερώματα, και βέβαια όταν δουλεύω βράδυ το Σάββατο και την Κυριακή, διαρκεί μέχρι τις 4-5 τα ξημερώματα. Γιατί το Σάββατο συγκεκριμένα δεν φεύγω ποτέ νωρίτερα από τις 4. Εδώ δεν μπορούμε και να στοκάρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάχνουμε γλυκό τη Δευτέρα για να το πουλήσουμε την Κυριακή. Τα γλυκά πολλές φορές, δηλαδή, τελειώνει, κοντεύει να τελειώσει το ταψί, ανεβαίνουμε πάνω, φτιάχνουμε το επόμενο. Και ο Έλληνας είναι αλήθεια. Και αυτό το είδαμε μέσα από τη δουλειά, αγαπάει πολύ το γλυκό. Mm-hmm. Πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να μην φάει φαγητό, αλλά θέλει να έρθει να φάει γλυκό. Και αν η επιχειρηματικότητα μοιάζει σήμερα δύσκολη υπόθεση, η Μαρία μας εξηγεί τα μυστικά που κρατούν για χρόνια μια επιχείρηση ζωντανή. Αν σέβεσαι και αγαπάς τον πελάτη στον οποίο απευθύνεσαι, τον καλό ή τον δύστροπο πελάτη, σίγουρα και αν προσφέρεις αγνά πράγματα, προϊόντα και είσαι ειλικρινής, δεν θα χαθείς. We'll be right back.
αμφιδέξιος ηγέτης σε ένα παράδοξο κόσμο. Πρωτότυπος αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρος ήταν ο τίτλος του 28ου Συνεδρίου Ηγεσίας, το οποίο διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά η Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων. Με την παρουσία περισσότερων από 600 στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εγχώριο επιχειρήν, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πολλαπλές ιδιότητες που πρέπει να συγκεντρώνει ένας ηγέτης προκειμένου να δίνει πολλαπλές και διαφορετικές λύσεις σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ΕΑΣΕ το κάνει αυτό 28 χρόνια. Συνεπώς είναι το μακροβιότερο και το πιο σημαντικό συνέδριο ηγεσίας στην Ελλάδα και ο κόσμος το καταλαβαίνει και θέλει να έρθει κοντά μας. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και η δυνατότητα που δίνουμε για networking, για γνωριμίες και να ανταλλάξουμε απόψεις. Φανταστείτε ότι όταν είναι εδώ πέρα 600 άνθρωποι οι οποίοι διοικούν εταιρείες, το know-how που υπάρχει και η ανταλλαγή απόψεων και το best practice είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό κάνει τη διαφορά. Με βάση τη δική σας εμπειρία, όντας ανώτατο στέλεχος μιας πολυεθνικής εταιρείας, γιατί είναι σημαντικό ένας ηγέτης να είναι αμφιδέξιος στις μέρες μας? Έχουμε δει ότι οι σταθερές πρακτικές που επαναλαμβάνονται μονότονα συνήθως αποτυγχάνουν. Πρέπει κανείς να είναι ευέλικτος, να είναι ανοιχτός, να ακούει, να χρησιμοποιεί νέα φρέσκα ταλέντα για να μπορέσει πραγματικά να συνθέσει, να συγκεράσει απόψεις, να ταυτόχρονα πιθανώς να εφαρμόσει αντικρουόμενες πολιτικές, η μία εκεί που ταιριάζει περισσότερο, η άλλη σε έναν άλλο τομέα πιθανώς. Άρα πραγματικά σήμερα απαιτείται από έναν ψηλό βαθμό στέλεχος και έναν ηγέτη να μπορεί να πιάσει αυτά τα μηνύματα και να μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το σκεπτικό. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, οι μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες που δυσκολεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές όσον αφορά στη στρατηγική τους, σύμφωνα με την καθηγήτρια Wendy Smith. Large organizations that are the most successful are also the ones that will change the least. Success is the greatest impediment, the greatest obstacle to change because we're so committed to the way that we do things. And so what we learned is that organizations can effectively manage this transition by constantly innovating, by constantly looking for the next thing, constantly trying to figure out what their innovation, their novel idea is. And at the same time, if you're constantly innovating, there's nothing that's holding you down, nothing that is stable, nothing, no performance, no successful performance. So what we have seen in this idea of paradox is that you have to be constantly innovating and constantly trying something new and managing some operational disciplined performance at the same time. So when? All the time we should be changing. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τον παράδοξο επιχειρηματικό κόσμο τόσο οι Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό όσο και σημαντικά διευθυντικά στελέχη πολυεθνικών κολοσσών όπως ο αντιπρόεδρος της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo. Οι Έλληνες και ειδικά οι Έλληνες μάναζες έχουν συνηθίσει εντός εισαγωγικών αν θέλετε να αντιμετωπίζουν μια καθημερινότητα που είναι γεμάτη με παράδοξα. Άρα έχουν αναπτύξει όλες αυτές τις ικανότητες στη διαχείρισή τους. Γι' αυτό ακριβώς, όταν βγουν στο εξωτερικό, έχουν αυτές τις ικανότητες οι οποίες γίνονται αποδεκτές και τις επιζητούν οι εταιρείες τις οποίες εργάζονται στο εξωτερικό. Η επαφή με το κράτος και τη γραφειοκρατία και τη δημόσια διοίκηση, πιστεύετε, είναι ένα από τα παράδοξα που καλούνται να αντιμετωπίσουν? Ξέρετε κάτι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να αφυπνιστούμε και να μην ξεφύγουμε από τη λογική της οποιασδήποτε αντίδρασης στα παράδοξα. Και όταν λέω αντίδραση εντός εισαγωγικών, να μην φτάσουμε στο σημείο να περάσουμε στο σύνδρομο του μυθριδατισμού και συνηθίσουμε σε όλα αυτά τα οποία τα θεωρούμε άλλο ένα, χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να μας δημιουργεί την ανάγκη να κάνουμε κάτι θετικό, κάτι ουσιαστικό. Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV.